Γιώργο, είμαι σκληρή κορυφή. Φεταρευθεία του πατέρα Γιώργο Χαρίτων. Ευχαριστώ, πατέρα. Μην προλάβω τον πατέρα Ρεσένιο. Τον κύριο Ρεσένιο. Ναι, τώρα είναι πρόσφατο. Εκεί στο τέλο, κοντά σε αυτή είναι και αυτό. Έτσι ήταν τότε. Ευχαριστούμε. Τον θυμάμαι στη Λάβα, ήταν στο Ερχόταν εδώ στο Ιστορικό και Ρούσια. Πάνω στο Ιστορικό. Το είδε και σε αδελφέα. Είναι έξω, Ισλαμία. Ισλαμία και ήρθε, το φέρατε εδώ. Όχι, Ισλαμία. Εκεί ήταν. Ισλαμία, ναι, εκεί ήταν, ναι. Στα σύνορα της βιβλιοδεσίας που είχε, ποιος θα πει. Μπορείς να βάλεις πάλι. Εκεί μείναμε. Εκεί μείναμε. Καλά είσαι, για χαρά, ε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα. Παλιά ερχόμαστε με τον πατέρα Φώσιο εδώ πέρα. Τον πατέρα Φώσιο. Κάπου σε έχω δει. Ερχόμαστε εδώ. Ευχαριστώ. Εσείς είστε στους Κλημαίους, ναι. Κλημαίους, ναι. Κλημαίους. Και έχετε δει κάπου άλλο στα καούλια, έχετε πάρει παράδειγμα καλή. Όχι, τίποτα. Απλά με καλούν και τους ξαναγώ. Είναι λίγο επικίνδυνα και τους πηγαίνω εκεί. Τους κατεβάζω στα μέσα. Στην συνολία πώς είστε εδώ εκεί. Τέσσερις μήνα μέσα. Εγώ ο αδερφός μου, ο πατέρας Αντώνιος που είναι εδώ και ο Νικηφόρος. Ο Γιάννη Κυφόρο. Που ήταν παιδιά του αστυνομική που ήταν ο Ανδρέας και ο Γιώργο. Το Πλάσιο θυμάμαι. Που κάει και ο πατριάρχη, κάει και έξω, ναι, και το φέραμε μέσα. Ναι. Ένα γέροντα πέσο να λέγανε που περπατούσε στα γόνατα τελευταία. Ο Πατσφόσο. Πατσφόσο, ναι. Ο Κυπουρό μα. Πατσφόσο μα. Φύγανε οι γεροντάδε όλοι. Ο πατεξόσμος ο Δεσπότης ευχηγάς. Και αυτός εκεί είναι τώρα. Στο ρούχο εκεί, ναι. Τον είδα. Και στην κίνηση ήμασταν. Στο ρούχο. Εγώ κατάλαβα από την Κέρκυρα. Σας θυμάμαι Κέρκυρα. Και το Χρυσόστομο, το Δεσπότη, τους ήξερα διότι ήταν συγγενείς με ένα βασίλειο αστυνομικό από την καρδίζα που έρθει στην Κέρκυρα. Ναι, 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 ναι. Ο αστυνομικός βασίλειος. Ναι, ναι, ναι. Ζιεύτος. Στην Κέρκυρα, ζει. Ακόμα ζει, ναι, ζει. Βασιλική γυναίκα του. Πρέπει να ζουν, ναι. Ναι. Πρέπει να ζουν ακόμα, ναι. Θες από το ροποτό τρικάλων. Ναι, ναι, ναι. Το ροποτό. Μάλιστα. Στα Καρούλια είστε, ε. Όχι, Κατουνάκια. Απλά... Πού είστε στα Κατουνάκια. Σε πάνω, Κλημαίος. Εγώ πάω στο Παντελεήμονα. Με ετοιμάσαι. Ναι. Δίπλα είμαστε. Φτιάχναμε τις κολόνες. Δίπλα είμαστε. Μπορεί να περάσετε από εμάς, δεν ξέρω. Φτιάχναμε τις κολόνες ο πάνω τώρα που είχε από τα τσιμέντα. Καλά, εμείς πήγαμε σε μια παγκινιά που ρίχναμε πετά. Να, ήσουν στα πετά. Ο αδερφός μου ήρθε ή εγώ. Ναι. Απλά ναι. Πηγαίνω σε Καρόλ εδώ με τους αδερφούς κάποιοι που μου παρακαλάνε και έτσι. Βοηθάμε τον Παντελεήμονα. Τώρα είναι στη Λάβρα, θα πάμε. Ναι, ναι, εδώ μαζί είμαστε. Α, μαζί είναι πέρα. Ναι, το πήρα τηλέφωνο. Και εμείς διακονητές είμαστε. Ναι, το ξέρω. Διακονούμε εδώ η παρέα. Και να πάμε στα Κατουνάκια μετά. Ναι, ναι, ωραία. Ωραία, ωραία. Μήπως κάνουμε αρχή το ψήφιο. Α, όχι, ναι. Ναι, το χτίζει συνέχεια πάνω, Παντελήμον, το έρθεις. Καρά το κουράκι του. Μπράβο, έτσι, ένα άτομο και χτίζει. Έχει δύναμη. Έχει δύναμη, ναι. Εντάξει, μόνος δεν μπορεί, αλλά αν δεν βοηθήσουν έτσι. Εντάξει, το βοηθάμε κι εμείς. Καλά κάνετε, θα έχετε και το μισό σε την Παναγία. Εγώ είμαι που του φτιάξα τις σκεπές, στην εκκλησία που του φτιάξα. Ωραία, ναι. Το άλλο πάνω. Και από κάτω χτίζουν οι πατέρες, ο πατέρ Μωυσής, ο πατέρ Αντώνιος που είναι εδώ σε εμάς τώρα. Ήρθε η διακονητής, ναι. Χτίζουν και αυτοί από κάτω οι πατέρες. Τα παλιά γεροντάκια. Για να σας ακούσουμε γεροντά, πες μας τώρα κάτι. Τώρα να πω πάνω για το... αυτό και μετά θα σας πω. Στο κελί σας εσείς, στο γέννης. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένας παλιά Παπαμινάς. Έχεις ακούσει. Ναι, ναι. Παπαμού μαζί ήταν. Χρόνια, 12 χρόνια μαζί ήμασταν. Όχι αυτός ο Μινάς. Άλλο Μινάς, παλιός. Πατέρ Μινάς. Δηλαδή αυτό που σου λέω τώρα είναι πριν το 1929. Α, όχι. Ναι. Πολύ παλιά. Λοιπόν, και το κελί ήταν χαμηλό και θέλουν να κάνουν δεύτερο πάθωμα. Ναι. Και έδωσε ευλογία ο γέροντος πατέρες να ανεβάζει τα σανίδια επειδή είναι φαρδιά και μεγάλα ένα-ένα. Και ένας από τον αδερφό μου διαφεύγει το όνομά του, ανέβασε δύο-δύο. Ο εγωισμό και δαιμονίστηκε. Ναι, το άκουσα. Και τον έδεσαν στη σανίδα. Το άκουσα, ναι. Και μαζεύτηκαν 7 πνευματικοί, ήταν από πάνω από 5 ο πνευματικός. Ναι, δίπλα, δίπλα στο κουρεπάτο Μάξιμος. Από πάνω σας.
Και κατεβήκαν εκεί και με το ευκαιρία και τα γράφει ο Μαχριστός γύρω του Χερουβίμ. Mm. Στην βιογραφία του είναι αυτή του πνεύματο που εκεί μέσα είναι αυτό. Mm. Για το κινήσεις mm. το ιστορικό mm. βιβλίο. Βέβαια, γιατί λέει η δαιμονία, ποιος είναι υπερήφανος, τον ρώτησα, αυτός λέει που δεν σκέφτεται μια φορά την ημέρα, ότι είναι αμαρτωλός. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι θέλεις να σου πω, ο Ιωσήφ, πες μου. Ό,τι νομίζετε εσείς, γιατί έχουμε και νεολαία εδώ. Εδώ, παιδιά, δεν τα έχουμε εμπασμένα. Αλλά εσείς... Ναι, είναι εμπασμένες η κατάσταση. Λοιπόν, η κατάσταση είναι η εξής. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ζούμε στους προδρομικούς καιρούς του Αντιχρίστου. Αυτό δεν χωράει αμφισβήτηση, η αμφιβολία από κανένα. Επαληθεύεται πλήρως και επαρκώς η προφητεία του Αγίου Νύλου. Οι δε επιμέλειες των χριστιανών θα χάσουν τη δεξιά εδώ από την αριστερά. Ο κόσμος αντλέγει στα ιερά καταφύγια για να βρει την άπαυση, όπως και γίνεται. Οι περισσότεροι έξω που κάνουν τους πνευματικούς, ενώ δεν είναι πνευματικοί, είναι εξομολόγοι. Και εμείς τα γνώρισες πολύ. Πολλή ζημιά κάνουν στους χριστιανούς τέτοιοι εξομολόγοι, εγώ τους πνευματικούς, εξομολόγοι που βγαίνουν από κάποια κοινόβια. Δεν κάνουν καθόλου σωστή δουλειά. Οι περισσότεροι από εξομολόγοι είναι Νικολαίτες και είναι Ορθόδοξοι. Καταλάβετε. Και έχουμε τον Απόλλωνα Φυλάδη εγώ πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν υποφέρει η κατάσταση. Κάθε λίγο και λιγάκι έρχονται σε εμάς στο μοναστήρι να εξομολογηθούν. Έχει πνευματικό, ναι. Γιατί δεν βάζει πνευματικό σχέδιο, λέει, γιατί μας λέει κοινωνά, με λέει, και αυτούς λέει κοινωνά, και ποιος έχει κοινωνά, δεν μπορούμε, λέει, δεν αισθανόμαστε. Λειτουργεί η συνείδηση, η μικρά κόλαση, παρότι οι άνθρωποι που μπαίνουν στην εκκλησία, άσχετοι σχετικά, λειτουργεί η συνείδηση. Και η Εκκλησία δεν υπάρχει, όχι ως σώμα Χριστού, ως ποιμένος Εκκλησία, το σώμα του Χριστού εκεί υπάρχει. Η Εκκοσμήξη πάει στο φούρι. Δυστυχώς και πολλά μοναστήρια βαδίζουν αυτόν τον δρόμο της Εκκοσμήξης. Και ζούμε πολύ χάλια από πνευματικής υπόψεως. Δυστυχώς. Βέβαια δεν πλέκουμε η ερμηνεία μα και παρουσιάζουν τα πράγματα τραγικά και θλιβερά και δεν κλαίμε πάνω σε αυτήν την κατάσταση. Κάθε άλλο, τα λέμε μπας και ξυπνήσουν οι συνειδήσεις και εξηγερθούμε. Δυστυχώς. Οι ακολουθίες πετσοκόβονται. Βγάλε εκεί, το βγάλε τ' άλλο, βγάλε το παράλληλο, βγάλε το παράλληλο. Οι άνθρωποι πάνε αδιάβαστοι, αστεφάνωτοι, όχι πάνε άπτιστοι, αδιάβαστοι, αστεφάνωτοι. Πάλι ένα αυτό. Αλάπτιστοι, αστεφάνωτοι και αδιάβαστοι. Αυτό είναι. Πάμε σε μια κηδεία σε ένα κημητήριο των Αθηνών, με βιομηχανία κηδιών. Και ήταν μια γνωστή μας σύζυγος συνταγματά. Πάμε λοιπόν, κατεβαίνουμε στην εκκλησία και πέρα είχαν στρώσει ένα κόκκινο χαλί έξω από την πόρτα την αυλή της εκκλησίας μέσα. Εδώ μια γιγαντοθόνη σε ένα τραπέζι με κόκκινο τραπέζι. Μάντρε από την άλλη μεριά ένα τραπέζι με κόκκινο τραπέζι, βιβλίο συλληπιτηρία. Πάμε μέσα, το φέρε το σκεπασμένο με ένα κάλυμα. Αν ήταν να προσκυνήσουμε τι. Όχι λέει δεν θέλουμε. Γιατί δεν θέλετε. Θέλουμε να δούμε την αξία με τη μάνα μας που ήταν ζωντανή. Θα μου δούμε. Ρανί, ήρθε να θα με προσκύνει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Καλά. Πάμε στο Βίνα. Με σημαίνει. Χαίρετε πάντα, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Έχει ευλογία, λάβουμε μέρος στην κηδεία. Λέω, μέσα από το στήμα. Είναι πολύ ευχαρίστως, λέει. Αλλά ξέρετε, εμείς δεν τα λέμε όλα εδώ. Λέω, τι κάνετε, επιτομή της επιτομής. Διότι είναι κόσμος ακολουθία έξω, είναι επιτομή της ακολουθίας, δεν είναι όλοι, είναι επιτομή της ακολουθίας. Λέω, κάνετε επιτομή της επιτομής, όλα επιτομή. Τι λέτε, λέω. Να λέμε, λέει, δύο από τον κάθε στάζι του αμόνου, τρία ευλογητάρια, δύο-τρία ιδιόμενα και αυτό είναι. Λέω, δεν μου λες πάντα, έχεις ανήκει ιδία, λέω, μεσημέρι, εσύ. Λέει, όχι, δεν έχω.
Εντάξει, το αναλογούν μέρο τη ουσία θα το πάρει. Σε εφημερίδε ή έτσι. Δεν πα στο σπίτι σου, ξεκουραστή. Να δει τα πόδια μου και μα αφήνει να πούμε τη δουλειά μου. Καλά το λέει, θα πάω. Και πήγε και διαβάσαμε εμεί. Κάνουμε την αποδοχή. Πάμε στον τάφο. Για ανοίξει το φέρο να ρίξουμε το λάδι και τα τεταγμένα και το χώμα. Όχι, δεν θέλουμε να δούμε. Φύγετε. Πάτε, πέρα. Ανοίγω το φέρο του λιμάνου και ήταν η κυρία καημένη, στολισμένη με τα κολλέρια τη, με τα βραχιόλια τη, με τα δαχτυλίδια τη, με τα μπάντα τη όλα εκεί πέρα. Ρίξαμε λοιπόν, τη τα πούμε και πήραμε. Και τώρα αυτό τι γίνεται στα κημητήρια. Πεθαμένη. Πάνε οι νεκροθάφτες το βράδυ. Όταν ανοίξουν και λίγο άντρες και γυναίκες που είναι στολισμένοι με φεκρεσάβια, με κουστούμια, σμόκινγκ και φούρνες με σούπα κλπ. Ανοίγουν τους τάφους, έχουν ένα σκεπάνε, ένα έχει χρυσάβια, σου κουπανίζουν τα σκεπάνε, εδώ που παίρνουν τα χρυσά τα δόντια, λοιπόν τους κλευραπώνουν, βάλουν τα ρούχα, τα κουστούμια και τα αυτά, τα παίρνουν στο καθαριστήριο και τα πάνε στο μοναστηράκι, στα καταστήματα που πουλάνε ελαφρώς με τα χειρισμένα ρούχα. Να πάρετε. Ρούχο είναι άφθον, γιατί είναι και ρούχα του κουκιού. Ή δίνουν και άλλους. Πολυτελείας. Επομένως. Πολυτελείας. Όχι. Ο καθένας παίρνει τα ρούχα. Ο κόσμος θα δώσει τα ρούχα για τον άνθρωπό του. Αυτοί τα πουλάνε. Α, ναι, όσοι δίνουν, ναι. Τα πουλάνε. Λοιπόν, βγάλουν τα δόντια χρυσά, τα λιώνουν αυτό, βγάλουν τα δαχτυλίδια, βγάλουν τα κόκκινα, τα παντόλα και γι' αυτό όταν γίνονται εκταφές, βρίσκουν τους πεθαμένους μέσα πεθαμένους όπως σκόπος. Και λίγα άλλους μπορεί να ήταν ζωντανός και αγγίζει, γιατί δεν είναι τέτοια διάφορα. Ενώ είναι αποκλειστική κατάσταση. Αυτούς που καίνε γέροντα, τους πάνε τώρα στην κάθεση.